ο κύριος Κουνιάκης. Θα ήθελα να σας κάνω μια διαφορετική ερώτηση, ακόμα πολύ ενδιαφέρον τα στοιχεία τα οποία δείχνεται και που πολλοί περισσότεροι δεν γνωρίζουμε. Ωστόσο, ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και στις υποψηφιότητες έχει ιδιαίτερη σημασία και οι προσωπικές σχέσεις που μπορεί να προσπερνούν μια ιδεολογία. Τι μήνυμα έχετε να στείλετε σε ένα πολίτη της Λευκάδας, ο οποίος για προσωπικούς λόγους θα ψηφίσει έναν υποψήφιο που μπορεί να ανήκει σε ένα κόμμα που δεν πιστεύει, αλλά θεωρεί ότι το έχει υποχρέωση. Νομίζω η απάντηση είναι βασική, διότι και το ερώτημα είναι βασικό. Και έχει να κάνει με το τι είναι ψήφος ενός πολίτη. Η ψήφος του πολίτη, λοιπόν, είναι κάτι που εκφράζει το ατομικό του συμφέρον. Είναι κάτι που εκφράζει το συμφέρον του κουμπάρου του. Είναι κάτι που εκφράζει το συμφέρον της χώρας. Και στο φινάλε, ακόμα και για την τοπική κοινωνία της Λευκάδος, το συμφέρον της χώρας δεν είναι το συμφέρον της Λευκάδος. Εδώ έχουμε εθνικό θέμα. Δεν είναι λευκαδίτικο θέμα. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα ότι ο πολίτης της Λευκάδος οφείλει να σκεφτεί ελεύθερα και με ανοιχτά μάτια να αντιληφθεί όλη αυτή την πραγματικότητα, εφόσον βέβαια καταφέρουμε εμείς να του δώσουμε τη γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν ξέρει ο πολλής κόσμος τι συμβαίνει στη χώρα. Έχουμε ευθύνη σε αυτό και εμείς. Θα ήθελε και η κυρία Ψωμά κάτι να πει σε αυτό. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχουν υποχρεώσεις και όταν ήμουν ψηφία και στις προηγούμενες εκλογές, έλεγα σε όλους ότι η υποχρέωση έχει αυτός που σου λέει να τον ψηφίσεις προς εσένα, όχι ο πολίτης προς τον υποψήφιο. Γιατί εμείς πρέπει να προασπίζουμε τα συμφέροντα του πολίτη και της χώρας. Είναι η δουλειά μας αυτή. Από τη στιγμή που επιλέγουμε, είναι λειτουργήμα μάλλον, δεν είναι δουλειά. Από τη στιγμή που επιλέγουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ο πολίτης δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σε εμάς. Και πρέπει αυτή η τακτική στην Ελλάδα να σταματήσει. Είναι υποχρεωμένοι οι πολιτικοί να υπηρετούν τον πολίτη. Όχι να του λένε ότι εγώ έκανα αυτό. Πώς το έκανες εσύ αυτό? Με τα χρήματά σου? Από την τσέπη σου? Ό,τι κάνουν οι πολιτικοί το κάνουν με τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και δεν έχει κανείς υποχρέωση να τους ψηφίζει για κάτι που είναι η δουλειά τους να κάνουν. Οπότε πιστεύω ότι η νοοτροπία αυτή πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να επιλέγει ο πολίτης τον καλύτερο για να προασπίσει τα συμφέροντα της χώρας του και τον καλύτερο για να μπορέσει αυτή η χώρα να βγει από αυτό το αδιέξοδο που έχει έρθει. Αυτή είναι η άποψή μου. Και ο κύριος Νησιώτης. Κύριε Κουνιάκη, νομίζω ότι κατανοούμε όλοι ότι η χώρα είναι υποκατοχή. Οικονομική, μεν, δυστυχώς, αλλά μεγάλη κατοχή. Και δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Άρα, ένας ψηφοφόρος λογικά πρέπει να σκέφτεται όχι το προσωπικό του συμφέρον. Γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, θα καεί και το γείτονα. Ή του γείτονα, αν καίγεται, θα καεί και το δικό σου. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξεχωρίζουμε τώρα αυτή τη στιγμή, έστω αυτή τη στιγμή, έστω και μια φορά στη ζωή μας, αν έχουμε υποχρεώσεις ή όχι σε κάποιον. Μπορεί να κάνει κάτι σωστό. Ουσιαστικά, ένας βουλευτής όταν μπαίνει σε αυτή τη Βουλή, ο ρόλος του είναι εκεί να πάει και να νομοθετήσει, ούτε καν να κυβερνήσει. Η εκτελεστική εξουσία είναι διαφορετική από την εξουσία της κυβέρνησης. Σωστά. Ναι. Ωραία. Και έχει και το δικαίωμα φυσικά από το Σύνταγμα βουλευτής να διαφωνήσει και με τον αρχηγό του. Του οποιοδήποτε κόμματος έχει. Άσχετα αν αυτό που βλέπουμε το παρατράγωδο που γίνεται μέσα στη Βουλή είναι για γέλια μερικές φορές. Όπως ο πρώην βουλευτής, ο δικός μας εδώ. Τις κινήσεις του τις είδαμε. Είπε όχι, τον διέγραψε ο αρχηγός του, πήγε μετά τον ξανάβαλε. Θέλετε να πάω πιο μακριά? Λοιπόν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός πολίτη προς τον βουλευτή του? Καμία. Μα καμία. Μάθαμε όλοι σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το ρουσφετολογικό καθεστώς. Ας ξεφύγουμε πια γιατί θα καούμε όλοι μαζί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο κύριος Κοντογιώργης. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι συμμετοχής σε μια αυριανή κυβέρνηση, συμπόρεσης μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, συμμετοχής ή μη με το ΣΥΡΙΖΑ, και επίσης ένα δεύτερο σκέλος, αν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας με μια κυβέρνηση υπό την Νέα Δημοκρατία. Και εδώ θα σας λοιπόν. Εγώ δεν κρίνομαι για βουλευτής. Εντάξει. Καλύτερα απαντήστε εσείς. Σωστά. Απλά εγώ θα δώσω τις γενικές θέσεις του κόμματος. Κοιτάξτε,
Εάν εξετάσουμε τα δύο κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή και τους ανεξάρτητους Έλληνες, και δούμε τις ιδρυτικές διακήρυξεις τους, τα καταστατικά τους, έχουν σε ορισμένα σημεία σύμπτωση απόψεων και σε άλλα σημεία διαμετρική αντίθετη γνώμη. Άποψη ή θέση, αν θέλετε, καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε κάποια επιμέρους θέματα με ένα άλλο κόμμα, εφόσον θα είχαν σε σύμπτωση το ζητούμενο. Δηλαδή, δεν είναι αρνητικό, τουλάχιστον για τους ανεξάρτητους Έλληνες, ούτε είναι κόκκινο πανί το να μην συνεργαστούμε είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, που όμως θα ενέπιπτε στις αρχές που έχουμε εκπονήσει. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι αντιμνημονιακό κόμμα, για να απαντήσω έτσι και στην ερώτησή σας για τη Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία? Αυτή που υποστήριξε δύο μνημόνια και ένα μεσοπρόθεσμο? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Εκτός εάν υπανακάμψει η Νέα Δημοκρατία με άλλον ηγέτη και πει ότι αυτά που υπογράψαμε ή αυτά που συμφωνήσαμε θα τα αλλάξουμε τελείως. Και οπωσδήποτε να πάψουν άμεσα οτιδήποτε διώξεις πολιτών για οικονομικές οφειλές. Αυτό είναι τελείως παράλογο. Ή έχουμε χώρα ή έχουμε μπανανία, όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι του καπνίσει πάνω στον πολίτη. Ο πολίτης είναι η χώρα. Αν δεν έχει πολίτες, είναι ένα οικόπεδο. Εμείς τις δίνουμε οι φύοι της χώρας. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσα την... Να συμπληρώσω. Πάνω στο θέμα αυτό, δηλαδή, υπάρχει και η επίσημη πλέον τοποθέτηση του Πρόεδρου όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπατε για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Και όπως είπε και ο κύριος Σαραντίδης, υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις απόψεων που θα μπορούσαν να είναι με τον οποιοδήποτε βέβαια. Αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές που... Ναι, ναι, ναι. Είναι, υποτίθεται αυτά που βγάζουν δημοσκοπήσεις πρωτεύοντα. Θα δούμε. Εννοείς τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους Έλληνες Ενώσεις? Όχι. Η ερώτηση αν μπορούσε... Το κατάλαβα την ερώτηση. Λέω τώρα στην τελευταία τοποθέτηση. Ναι, ναι. Λέω ότι ανέφερα αυτά τα δύο κόμματα γιατί φαίνονται να είναι τα πιο επικρατές. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Φαίνονται. Ναι. Ναι, ναι. Μπορεί, απλά υπάρχουν και εκεί κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να συγκεραστούν, ίσως να συμφωνηθεί κάτι, αυτό όμως θα πρέπει να γίνει μετά το αποτέλεσμα των εκλογών. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα θα υπάρξει σύμπραξη, μπορεί και να υπάρξει. Δεν λέει κάτι αυτό. Αντιγόνη. Και με τους δύο. Όχι, όχι, όχι. Άλλο. Αντιγόνη, θα πεις κάτι? Όχι, με καλύψατε. Να πω μόνο και εγώ, αν επιτρέπετε μια κουβέντα σε αυτό το σημείο. Θέση δική μας είναι επίσης ότι μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής γραμμής σε μία περίπτωση. Είναι αυτή που μόλις άφησε να νοηθεί ο Γιώργος Σαραντίδης. Στο αντιμνημονιακό πεδίο και καμία υπαναχώρηση στα εθνικά θέματα. Τα μνημονιακά κόμματα βέβαια δεν βλέπουμε να λειτουργούν σε αυτήν την κατεύθυνση και δεν προβλέπεται να λειτουργήσουν. Ήδη έχουν εξαγγείλει τα προγράμματά τους, ήδη έχουν πει τι πιστεύουν. Αν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες θα διαμορφωθούν μετά τις εκλογές. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες θα είναι και πώς θα είναι. Άρα και οι ερωτήσεις είναι λογικό να υπάρχουν, εκφράζουν σε μια αγωνία και μια προσδοκία απάντησης. Όμως είναι λίγο υπόθεση. Πρέπει να ξέρουμε το πολιτικό σκηνικό μετά τις εκλογές. Πιθανότατα ο Σαμαράς να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πιθανότατα ο Παπαντρέου να μην υπάρχει, πιθανότατα να μην υπάρχουμε και εμείς. Αυτό δεν ξέρει κανείς. Επομένως, επί των θέσεων κουβεντιάζουμε μόνο. Άρα η θέση δική μας είναι ναι σε μερικές συζητήσεις μπορεί να γίνουν με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάποιες ασύμπτωσεις στα οικονομικά. Έχουμε και διαφωνίες στα οικονομικά. Έχουμε όμως σε μερικά ζητήματα όπως είναι η λαθρομετανάστευση αλλά και τα εθνικά θέματα, έχουμε διαφορές. Εκεί λοιπόν ή θα πρέπει να συμφωνήσουμε εμάς, ή θα πρέπει να βρεθεί η άλλη φόρμουλα, ώστε να συμφωνήσουμε μόνο στα οικονομικά και ταυτόχρονα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, εμείς μια κυβέρνηση η οποία θα σταθεί, θα αναγνωρίσει για παράδειγμα, λέμε, τα Σκόπια ως Μακεδονία, αν εμείς είμαστε στην κυβέρνηση θα τη ρίξουμε. Ήταν σαφής. Θα τη ρίξουμε. Έχει όμως στελέχη μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίζουν την πολιτική αυτή. Είπαμε ακριβώς, Παναγιώτη, περίμενα την ερώτηση. Είπαμε ότι όταν λοιπόν θα πας να κάνεις μια
συνεννόηση εθνική, κάποια πράγματα θα τα βάζεις σε προτεραιότητα, κάποια θα τα αφήσεις πίσω. Λοιπόν, επομένως, αν βάλουμε προτεραιότητα τα οικονομικά μας και τα λοιπά και τα προχωρήσουμε, κάποια άλλα μπορούν να μείνουν πίσω, να γλιτώσει η χώρα και μετά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να γίνει κυβέρνηση που οι ανεξάρτητοι Έλληνες να πούνε ναι στα Σκόπια, κωσοβοποίηση της Θράκης, αυτά στο ξεχάσουν όλοι. Ή ξεπούλημα της Κύπρου. Με τον κύριο Κούρτη και μετά ο Λάζαρος ο Μαριός. Έχω δύο διατυπώσεις. Έχω δει και εγώ, γιατί μπορεί να γίνει και εσείς στον κόσμο και στον χώρο και νόμουν και εγώ βέβαια. Ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος. Καταρχήν, η διατύπωση των προβλημάτων είναι πολύ καλή και ενδιαφέρουσα. Βέβαια, οι περισσότεροι την έχουν δεχθεί στο πετσί τους και την ξέρουν. Το πρόβλημα των ψηφοφόρων είναι το εξής. Η επόμενη μέρα. Και δεν ενημερώνεται κανένας για την επόμενη μέρα. Πιο πολλές λύσεις, ας πούμε, τι θα κάνετε απλά πράγματα για την επόμενη μέρα. Για το αν θα ψηφίσει το ορισμένο σε ποιο ανάγκη. Είμαστε σε ένα πολιτιακό κράτος. Εγώ δεν θα το θέλω αυτό, αλλά και κανένας μας θα το θέλει. Δεν πιστεύω να έχει εξαπλιστεί ακόμα το πολιτιακό κράτος. Και τώρα πάμε στα επόμενα θέματα. Βάσει των δεδομένων του κ. Νησιώτη, θα φτάσει με δικές σας δηλαδή, προβλέψεις που ξέρετε και τον κόσμο και τον λαό σας. Γύρω στο 10% πιάνουν, έτσι. Ο δημοσκόπησης μπορεί και όχι, έτσι. Συμφωνώ σε αυτό, παρακαλώ. Με 10% λοιπόν από ό,τι βλέπω κι εγώ, θα είστε τρίτη δύναμη, πολιτική δύναμη. Οπότε, πιθανώς, και ο λογικό να είστε τρίτη δύναμη. Με ποιον θα συνομιλήσετε όταν πάρετε τρίτη εντός για κυβέρνηση. Από αυτούς που φαίνονται τώρα να παίρνουν... Νομίζω ότι η απάντηση έχει δοθεί στην προηγούμενη ερώτηση, κύριε Κεντογιώργη. Όσον αφορά τη μνημονιακή Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Είμαστε τελείως απέναντι. Με το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για συγκεκριμένα θέματα, δεν μπορούμε όμως όλα να συμφωνήσουμε. Εκεί υπάρχει θέμα. Ωραία. Θα δούμε πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Ο κ. Κοντογιώργης ήταν συγκεκριμένος για τα δύο. Από τη μνημονιακή είναι και του ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν συνεργάζεται με κανένα από μόνο του. Το ΚΚΕ από μόνο δεν συνεργάζεται. Πιστεύετε ότι μπορεί να έρθει το ΚΚΕ να ζητήσει από εμάς συνεργασία? Όλα πιθανά. Ναι, το θεωρείς δεύτερη δύναμη, πρώτη ή τι, πώς την κατάλαβες? Μπορεί δηλαδή εσείς με το συνασκευό παράδειγμα, ναι. Ή ξέρω εγώ με τη δεύτερη δύναμη που θα είναι δεύτερος, μπορεί να μην συγκεντρώνεται σε 150 και να θέλετε και τρίτο κόμμα αυτό. Λέω. Μάλιστα. Αυτά λύνονται από το Σύνταγμα, δεν είναι πρόβλημα. Αυτά λύνονται από το Σύνταγμα. Οι συνεργασίες, όχι οι συγκυβερνήσεις, οι συνεργασίες που μπορεί να καταλήξουν σε κυβερνήσεις κομμάτων, είναι κάτι το οποίο δεν έχει λευκό ή μαύρο. Υπάρχει και γκρι, έτσι. Δηλαδή υπάρχει και η συμβιβαστική λύση του ένα κόμμα να βάλει λίγο νερό στο κρασί του, αλλά εξαρτάται για τι θέμα μιλάμε. Αν μιλάμε για θέματα μνημονίων, μεσοπροθέσμου, χρέος πολιτών, αναφερθήκατε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα πρέπει να σταματήσει η δίωξη σε χιλιάδες Έλληνες πολίτες για κατασχέσεις περιουσιών, απειλή φυλάκισης. Υπάρχουν ένα σωρό φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή για χρέος και βέβαια μην πούμε καλά τους κάνανε, επειδή οι άνθρωποι είτε χρεοκοπήσανε είτε ατυχήσανε. Άλλο κάποιος που έκλεψε από πρόθεση το δημόσιο και άλλο κάποιος που ατύχησε επαγγελματικά. Κάποιος μπορεί να ατύχησε οικογενειακά. Θα πας να του πάρεις το σπίτι γιατί ατύχησε οικογενειακά? Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να φύγει από το άγχος του πολίτη, να φύγει το άγχος του πολίτη ότι είναι ανασφαλής αυτή τη χώρα. Υπάρχει ανασφάλεια πλέον στον πολίτη, όχι μόνο για το σήμερα και για το αύριο και για το μεθαύριο. Πρέπει λοιπόν ο πολίτης να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το κράτος, ποιο είναι το κράτος αυτό και πόση εμπιστοσύνη μπορεί να το έχει. Ρωτήστε τους ομολογιούχους πόση εμπιστοσύνη έχουν στο ελληνικό κράτος. Ο Σαμαράς στα 18 του σημεία, ένα από αυτά έλεγε και θα φροντίσω εγώ ο ίδιος προσωπικά για τους ομολογιούχους. 1,2 δις κλέψανε από τους ομολογιούχους. Και φανταστείτε ότι ο ομολογιούχος είναι, για ποιον δεν ξέρει, είναι το ελάχιστο κερδοφόρο για κάποιον που θέλει να επενδύσει τις οικονομίες του σπιτιού του, μια ζωή, έτσι. Αλλά αισθάνεσαι τη σιγουριά του κράτους. Εδώ ήρθε το κράτος
και έκλεψε τη σιγουριά του πολίτη. Δηλαδή το έγκλημα είναι πολλαπλό. Δεν είναι μόνο ότι του πήρες τα λεφτά. Είναι ότι του πρόδωσες την εμπιστοσύνη του κράτους προς τον πολίτη. Ξαναζήτα εσύ από τον πολίτη αύριο να ξαναεμπιστευτεί το κράτος. Λοιπόν, πρέπει να το αποκαταστήσεις. Για την επο... Όχι, καταρχάς θέλει ενέργειες που να το αποδείξουν. Λοιπόν, επειδή ρώτησες για την επόμενη μέρα και επειδή μπορεί να θεωρηθεί ότι επεκφεύγουμε και δεν απαντάμε, ανέφερα λίγο στην πρωτολογία μου κάποια πράγματα. Θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Έχουμε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και ξέρουμε τα πρώτα άμεσα μέτρα. Έτσι, υπάρχει ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και ξέρουμε άμεσα τα πρώτα μέτρα τα οποία θα πρέπει να κάνει μια επόμενη κυβέρνηση που έχει σκοπό να αποτινάξει το ζυγό της κατοχής, της οικονομικής κατοχής και να δώσει αξιοπρέπεια στους πολίτες της. Έχουμε χάσει την αξιοπρέπειά μας και έχουμε καταντήσει καταθλιπτική σε αυτόν τον τόπο. Πολλοί συμπολίτες μας απειλούνται. Δεν είναι μονάχα ότι έχουμε χάσει τις περιουσίες μας, απειλείται και η υγεία μας, η ψυχική και η σωματική. Μπορεί αυτό να φαντάζει λίγο γραφικό. Εμάς μας λένε γραφικούς. Αλλά αν το βάλει καθένας μέσα στην οικογένειά του, μέσα στον κύκλο του, αυτό είναι εύκολο να διαπιστώσουμε. Τι θέλουμε εμείς για την επόμενη μέρα? Το πρώτο μέτρο είναι λογιστικός έλεγχος δημοσίου χρέους και διαγραφή του επωνίδιστου και του επαχθούς χρέους. Έτσι, αυτό που θα προκύψει από αυτήν την επιτροπή. Τα κριτήρια θα είναι διεθνή και ο οργανισμός που θα το κάνει θα είναι διεθνής. Καταγγελία των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Κατάργηση όλων των νόμων και σε εκτέλεση αυτών που επιβάλλουν την κοινωνιζοποίηση εισαγωγικά της χώρας, δηλαδή τα φτηνά μεροκάματα, όπου θέλουν να μας φτάσουν σε μισθούς πείνας τύπου πρώην ανατολικών χωρών, έτσι, δίπλα μας ξέρουμε πόσο παίρνουν. Τρίτον, διεκδίκηση των γερμανικών, των πολεμικών επανορθώσεων και του κατοχικού δανείου από τη Γερμανία, 162 δις πλέον τόκων. Εγγραφή αυτού του πράγματος στον κρατικό προϋπολογισμό. Τέταρτον, δημιουργία εθνικής τράπεζας επενδύσεων. Με λίγα λόγια, μια νέα κρατική τράπεζα κεντρική, μια νέα τράπεζα της Ελλάδας, που δεν θα έχει τις εξαρτήσεις της τράπεζας της Ελλάδας, θα μαζέψει την περιουσία, την υπάρχουσα αυτή, όσοι έχει απομείνει ακόμα περιουσία του δημοσίου. Αυτή θα επιτροφοδοτεί τις επιχειρήσεις τις ελληνικές με χαμηλότερα δάνεια, με πολύ χαμηλούς τόκους, ούτως ώστε κατά προτίμηση, λέμε εμείς, πρωτογενούς παραγωγής, τουρισμό, ναυτιλία, κατασκευές, τεχνολογία και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό θα δημιουργήσει κινητικότητα στο χρήμα, θα αναπαραχθεί στην οικονομία καινούριο ρευστό, θα προχωρήσουμε. Επίσης, ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Κάτι που στα Ζάπια είχε υποθεί και δεν συνεχίστηκε. Άρα, θα πρέπει να προχωρήσουμε δηλαδή στην ουσία, στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας, να δώσουμε δικαιοσύνη στον κόσμο, να απαλλάξουμε τον κόσμο από βάρβαρους νόμους, για να μπορεί να λειτουργήσει ο Έλληνας χωρίς πιέσεις, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα υγιή ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι ο περίφημος ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα, στη συντριπτική του πλειοψηφία αυτή η μεγάλη, είναι κρατικοδίαιτη. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχετε κι εσείς εδώ, είναι εκείνες οι οποίες ήταν ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας. Αυτές έχουν εξαντληθεί. Τον τελευταίο καιρό, 3.000 επιχειρήσεις, νομίζω, της Μακεδονίας, σύνολο, μετακομίσανε σε βόρειες χώρες πάνω από τη Μακεδονία. 1.500 βιομηχανίες κλείσανε στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο χρόνο. Εάν αυτό δεν είναι αφέμαξη, έχουμε πρόβλημα. Άρα, έχουμε τα ΕΣΠΑ. Έχουμε στήριξη και πρέπει να στηρίξουμε και την κεφαλαία αγορά με νέα επενδυτικά σχήματα και ταυτόχρονα πρέπει να επανέλθει και θα το κάνουμε η αγροτική τράπεζα στην πρώτη της κατάσταση για να στηρίξει τους αγρότες. Χωρίς πρωτογενή παραγωγή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το τελευταίο που θέλουμε σαν κύριες προτάσεις να κάνουμε είναι η αλλαγή του φορολογικού συστήματος. Θέλουμε ένα φορολογικό σύστημα που είναι σταθερό και θα είναι σταθερό για μια δεκαετία. Δεν μπορεί να περιμένει επενδύσεις. Να μας κοροϊδεύουν. Ποιος επενδυτής θα έρθει σοβαρά στην Ελλάδα επειδή κάποιοι νομίζουν ότι μειώσανε τους μισθούς και τις αμοιβές θα έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει όταν έχει ασταθές φορολογικό το οποίο σήμερα πληρώνει τόσα, αύριο πληρώνει τα άλλα και μεθαύριο δεν πληρώνει άλλα. Να θες να απάντησε αυτό. Πάνω σε αυτό, μία ναι? Επισήμανση ότι και αρκετές μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας δηλώνουν πλέον φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Άρα, έχουμε για πολλή εσόδων, δηλαδή. Έτσι, φορολογικό. Μέρα με τη μέρα, έτσι, αυξάνονται.
Άρα, έχουμε απώλεια, βεβαίως, έχουμε απώλεια φορολογικών. Ποιες? Και δεν κοιτάζουμε και δίπλα μας τι γίνεται. Μα ούτε καν μεγάλες επενδύσεις δεν έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι. Δίκαιοι. Α, συγγνώμη. Θέλουμε να κατανέμουμε δίκαια τα φορολογικά βάρη πλέον. Εδώ έχουμε φορολογία από το πρώτο ευρώ. Πού ξανακούστηκε αυτό? Σε ποια χώρα υπάρχει φορολογία από το πρώτο ευρώ? Ναι, μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή. Αλλά εκεί είναι αποφασισμένοι πρέπει να μπορεί να ζήσει. Δραστική μείωση τη σημερινή φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών και των συνταξιούχων. 5% ΦΠΑ στα είδη ευρεία λαϊκή κατανάλωση. Και στο εγχώριο τουριστικό πακέτο και στην κρουαζιέρα. Θυμηθείτε, όταν ερχόταν κρουαζιερόπλια στα νησιά ή στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, όλοι κατεβαίνανε και ψωνίζανε. Σήμερα το μόνο που τρώνε είναι ένα κουτάκι μέλι και δεν ξέρω αν παίρνει και κάτι άλλο και είναι μια τσαντούλα και φεύγουν. Θέλει λοιπόν ειδικό φορολογικό καθεστώς. Επίσης, θα έχουμε στη σκέψη μας το πετρέλαιο θέρμανσης να πάει στις τιμές του Απριλίου του 10. Και θα είναι επίσης το πετρέλαιο θέρμανσης αφορολόγητο για τους αγρότες. Οι αγρότες μας παράγουν και δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους και δεν μπορούν να πουλήσουν διότι το κόστος είναι μεγαλύτερο από εκείνο που μπορεί να πουληθεί. Δεν είναι τυχαίο. Είναι συνειδητή επιλογή να μείνει η χώρα χωρίς εργαλείο ανάπτυξης. Χωρίς εργαλείο ανάπτυξης, χωρίς πρωτογενή παραγωγή, υποδηλώνεσαι. Όταν υποδηλωθείς, έχεις τις συνέπειες αυτά που σας αναφέρανε οι υποψήφοι βουλευτές. Και ένα προτελευταίο, μείωση της φορολογίας του εισοδήματος των νομικών προσώπων, ούτως ώστε η χώρα μας να καταστεί φορολογικά ανταγωνιστική με τις διπλανές χώρες. Και το τελευταίο, κατάργηση των χαρατζιών και της φοροπηκτικής πολιτικής στα ακίνητα. Έχει σταματήσει η οικοδομή. Το ακίνητο του κάθε Έλληνα που το έχει πληρώσει δύο φορές παραπάνω από την αξία του, γιατί πληρώσει φόρους πριν, όταν το αγόρασε, όταν το έφτιαχνε. Αλλά αυτό δεν το θέλουν. Δεν θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί απλούστατα, μαζί με τη δημόσια περιουσία, κάποιοι θέλουν και τις ιδιωτικές περιουσίες των Ελλήνων. Θυμίζω, Ηλίας Μόσιαλος, υπουργός του περίφημου αυτού Γεωργίου Ανδρέα Παπανδρέου, που θα πρέπει να γυρίσει τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου γι' αυτόν. Ηλίας Μόσιαλος, στην τηλεόραση, στον Αντένα, 3 χρόνια ή 2 χρόνια πριν, οι Έλληνες. Είναι απαράδεκτο. Έχουμε ιδιοκτησία 80%. 80% έχουν ένα σπίτι. Αλλά υπάρχει άλλο ένα 50 που έχει δύο. Αυτό δεν πρέπει να υπάρξει. Το ομολογήσανε οι ίδιοι. Η χώρα μας λοιπόν είναι σε οικονομική κατοχή. Να προσθέσω. Λόγω χρέους. Τελειώνω και δεν θα σας πω μετά. Η δήλωση, ο Νίκος λέει, η δήλωση του κυρίου Βαρβουτσιού ότι αν δεν μπορείτε να πληρώσετε τον ένφια, τι είπε παιδιά, το παιδιά συγγνώμη είναι λόγω του επαγγέλματος, έτσι, ναι, πουλήστε το σπίτι σας. Να το πω λαϊκά όπως το λέμε έξω που κουβεντιάζουμε, δεν παίζονται οι άνθρωποι. Θα ήθελα να προσθέσω ένα κωμικοτραγικό, να ελαφρύνουμε και λίγο την σύγχυση και τα νεύρα. Ναι, έχουμε και μια τελευταία ερώτηση από το Μαριού. Που ο υπουργός, ο Γερμανός, ο ρέσλερ, ξέρετε αυτός που έμεινε, Βιετναμέζος Γερμανός που ήταν, ένας νεαρός. Αυτοί λοιπόν θα είχαν μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ήδη εκποιήσει την περισσότερη περιουσία του δημοσίου. Το πρόβλημα ήταν η ανοργανωσιά του δημοσίου. Δηλαδή, δεν βρήκαν εκτιματολόγιο που θα έπρεπε να είχαμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια, όχι σήμερα που ακόμα δεν έχει γίνει. Διότι φαγώθηκε από το δεύτερο πακέτο ανάπτυξης και θα το παίρναμε από το τρίτο και δεν το πήραμε ποτέ. Έχουν λοιπόν πρόβλημα και είχε το θράσος αυτός ο νεαρός υπουργός να πει το εξής ανεκδίκητο. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κατασχέσεις διότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει εκτιματολόγιο. Και είναι αληθινό. Γι' αυτό θέλω να το είναι αληθινό. Ψάχνουν λοιπόν να δούνε ποια είναι τα όρια, να μην τα προσβάλλει κάποιος αύριο διοικητικά και δεν έχουν καλή καταγραφή ούτε του δημοσίου ούτε της ιδιωτικής πλευράς. Να το φέρω λίγο στη λευκάδα αυτό, Γιώργο. Ηλία, και εσύ Παναγιώτη, αλλά και άλλοι πρέπει να το ξέρετε. Σαν αστεϊσμό, αλλά εσύ επειδή είσαι και στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι λέγαμε τις προηγούμενες φορές, ότι δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το κτίριο εδώ, το κέντρο, όπως το κέντρο νεότητος, γιατί είναι αγνώστου ιδιοκτησίας. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον καλό μας έκανε, διότι θα το είχε κατασχέσει ήδη ο Ρέσλερ. Εμείς δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, βέβαια, να προχωρήσουμε, έτσι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι εκεί. Επίσης, θέλω να θυμίσω. Λοιπόν,
γιατί έχει σχέση με την πρώτη ερώτηση, η συνάφεια με την πρώτη ερώτηση. Δεν έχει μεταβιβαστεί στον διαγωνισμό στην υπηρεσία. Όχι, δεν έχει μεταβιβαστεί στο. Είναι καθεστώ. Είπαμε θα το χρησιμοποιήσει. Έχει άλλο φιλέτο εκεί. Ναι. Εδώ θέλω να πω το εξή. Επειδή. Μου θυμίζει το όνομα σου. Τη Μυρσίνη. Γιατί πώ θα πω τα πράγματα για τα λεφτά, για να